Περιφερειακός δρόμος του οροπεδίου Λασιθίου είναι ανοιχτός, περνάει αλλά μόνο με αλυσίδες και 4x4. Το χιόνι πέφτει πυκνό. Οι κάτοικοι του οροπεδίου Λασιθίου ζουν μια από τις πιο λευκές μέρες και τα εκχιονιστικά μηχανήματα του Δήμου δεν σταματούν δευτερόλεπτο. Εχθές εξεχιονίσαμε. Ήτανε πιο λίγο σήμερα, κοίτα. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή, διότι συνεχίζει η σφοδρή χιονόπτωση πραγματικά. Παρ' όλα αυτά όμως αντιμετωπίζεται. Είναι αντιμετωπίσιμη. Έχουμε ενίσχυση από την περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ενίσχυση από το Δήμο Χερσονήσου από τις 6 ώρα το πρωί. Σφοδρή χιονόπτωση αυτή την ώρα στο Τζερμιάδο, με τα μηχανήματα του Δήμου να προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους. Αυτή την εικόνα την ολόλευκη εμφάνιζε από τις πρώτες πρωινές ώρες η περιοχή, με τα συνεργεία πάντως προκειμένου να μην κλείσουν οι δρόμοι, να επιχειρούν από τη χθεσινή νύχτα χωρίς διακοπή. Παρόλο ότι το προσωπικό του Δήμου Ροπεδίου Λαστίου δεν έχει κινηθεί καθόλου, είναι ιδιαίτερα κουρασμένοι γιατί είχαμε και το Σαββατοκύριακο πίσω. Συνεχίζουν ακατάπαυστα και θα ήθελα και δημόσια να τους ευχαριστήσω. Η χιονόπτωση στο οροπέδιο Λασιθίου ήταν συνεχόμενη, με ελάχιστα διαστήματα που κόπαζε. Χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν εκτεταμένα προβλήματα, καθώς ο μηχανισμός λειτουργήσε αποτελεσματικά και με τη βοήθεια της περιφέρειας αλλά και του Δήμου Χερσονήσου, ακόμη και κάποια ολιγόωρη ταλαιπωρία που αποτυπώθηκε στο κράσι με κάποια εγκλωβισμένα αυτοκίνητα τη χθεσινή νύχτα. Κατά τα λοιπά, το πυκνό χιόνι μπορεί να μην άφησε πολλά περιθώρια για μετακινήσεις, δημιούργησε όμως μια ειδηλιακή ατμόσφαιρα. Μια υπέροχη ατμόσφαιρα, ο κόσμος να μην ανησυχεί, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, όλα είναι από έλεγχο, όλοι οι φορείς συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους. Βρισκόμαστε στο οροπέδιο Λασιθίου. Πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε και πάλι η χιονόπτωση. Οι δρόμοι είναι καθαροί, με τα γκρέιντερ του Δήμου να περνούν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Χτες το βράδυ, 10 η ώρα που ξεκίνησε η χιονόπτωση, αρχίζει το γκρέιντερ του οροπεδίου Λασιθίου και καθάριζε τον επαρχιακό δρόμο από οροπέδιο Λασιθίου προς Γωνιές. Μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί και 5 η ώρα το πρωί ανάλαβε η πολιτική προστασία του Δήμου Χερσονήσου μέχρι και τώρα. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν. Είχε εγκλωβιστεί από εχθές στην περιοχή της Καρδαμούτσας. Πρέπει να έχει κατεβεί κάτω από την Κερά. Πρέπει να έχει φύγει. Στο χωριό Λαγού το κρύο έχει κρατήσει τους λιγοστούς κατοίκους στα σπίτια τους. Τα σχολεία στο οροπέδιο έμειναν κλειστά, ενώ η προσπάθεια προκειμένου να μην αποκλειστούν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ήταν επίμονη ακόμη και από τις εργαζόμενες στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που δεν άφησαν τους ηλικιωμένους που φροντίζουν μια τέτοια μέρα χωρίς την απαραίτητη βοήθεια. Βρισκόμαστε έξω από το μοναστήρι της Παναγίας της Κεράς. Ο δρόμος που οδηγεί προς το μοναστήρι, όπως μπορείτε να δείτε, είναι γεμάτο χιόνι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είναι τέλεια, καταπληκτικά. Αλλά έπρεπε να πάμε και λίγο πιο κάτω. Αλλά αφού δεν μπορούμε το αυτοκίνητο. Θα σας δείξω πώς μπορούμε αμέσως. Μια χαρά ήταν, όπως και το προηγούμενο, λίγο πιο πολύ ήταν αυτό εδώ. Λίγο μετά τις γωνιές Πεδιάδος, το δρόμο προς την Κερά. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, ωστόσο είναι αρκετά επικίνδυνος για τους οδηγούς και χρειάζεται αντιολισθητικές αλυσίδες. Τίποτα, μια συνηθισμένη μέρα για όλους μας εδώ. Στα πρόβατα πήγαμε, αρμέξαμε, λίγο κρύο τώρα, όλα καλά όμως, εντάξει. Η βραδιά ήταν συνηθισμένη, δεν είχε πολύ κρύο. Πέρα από τους κατοίκους του οροπεδίου που σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουν τις καιρικές συνθήκες και προσαρμόζονται, εμφανώς ικανοποιημένοι και ενθουσιασμένοι εμφανίστηκαν και όσοι δεν αψήφισαν τον καιρό και επιχείρησαν να βρεθούν κοντά στο οροπέδιο, έχοντας τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να απολαύσουν το χιόνι.